Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον βουλευτή Νέα Δημοκρατία και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματο στην Βουλή, τον κύριο Σπύριο Λιβανό. Καλησπέρα, κύριε Λιβανέ. Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Για πέστε μας εσείς πώς είδατε τη σημερινή απόφαση. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική για τη δημοκρατία μας απόφαση. Θεωρώ σημαντικό το ότι το σύνολο των πολιτικών κομμάτων έχει δημιουργήσει ένα τείχος απέναντι στα φαινόμενα αυτά τα οποία δυστυχώς βρήκαν τη χειρότερη έκφασή τους στο πρόσωπο της Χρυσής Αυγής. Βρήκαν χαραμάδες και μπήκαν όμως παλιότερα μέσα και στη Βουλή και στο... μπήκανε. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε, για να μην... ίσως δεν είναι η μέρα σήμερα, αλλά στο επόμενο χρόνο, στον επόμενο πολιτικό χρόνο, όλοι πρέπει να αναλογιστούν και τις ευθύνες τους και τα αίτια που οδήγησαν τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Και βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να σκεφτούν πολύ καλά και οι πολίτες από μόνοι τους. Πέραν της συλλογικής ευθύνης υπάρχει και ατομική ευθύνη στη δημοκρατία. Και στο πλαίσιο αυτό, για μένα είναι, όπως και ήταν και τότε, ανεξήγητο πως εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων ψήφισαν αυτό το κόμμα και το έστειλαν στη Βουλή. Κύριε Λιβανέ, περίπου 400.000 κόσμος ή λίγο λιγότερο, αν θυμάμαι καλά. Πολλοί κόσμος, δεν είναι. Ναι, είναι πάρα πολλοί κόσμος. Ναι. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική λοιπόν μέρα και για την μητέρα του Παύλου Φίσα, του άνανδρα δολοφονημένου Παύλου Φίσα. Ενσάρκωσε όλα αυτά τα χρόνια στους τηλεοπτικούς μας δέκτες την αίσθηση της μάνας όλων αυτών των παιδιών, είτε ήταν Ελληνόπουλα είτε ήταν μετανάστες, οι οποίοι δεχτήκανε τις άνανδρες αυτές επιθέσεις των μελών της Χρυσής Αυγής. Και στο πρόσωπό της δικαιώνονται όλοι αυτοί. Δικαιώνονται όλοι αυτοί οι οποίοι ζουν το μίσος και τη βία στο πετσί τους όλα αυτά τα χρόνια. Και θεωρώ ότι είναι μια μέρα δικαίωσης και για αυτήν. Κύριε Λιβανέ, το μόνο σημείο το οποίο εγώ θέλω να σχολιάσω έτσι κάπως πιο καυστικά. Μου δίνετε ένα λεπτό να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Να πείτε αυτό που θέλετε να πείτε. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι, αλλά μαζί έκοψαν διαφημίσεις. Ναι, έλεγα ότι ενώ η ελληνική δημοκρατία σήμερα κέρδισε και έδειξε την δύναμή της ουσιαστικά με την εφαρμογή των κανόνων του κράτους δικαίου που έχουμε στην χώρα μας, είδαμε τους εγκληματίες να οδηγούνται στη φυλακή. Από την άλλη μεριά, θεωρώ ότι δεν πρέπει κανένας και καμία να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και να καπηλευτούν αυτό το γεγονός. Είναι μια καλή ζωντανή μέρα για τη δημοκρατία μας. Ήτανε πολύ θετική η δημιουργία αυτού του τείχους δημοκρατίας που εκφράστηκε χθες μέσα στην Ελληνική Βουλή. Θεωρώ ότι έχουμε πάρει τα μαθήματά μας όλοι και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση ομονοούντες για να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο την δημοκρατία και τα θεμελιά της. Ήσασταν σαφείς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιους εννοείται, αλλά νομίζω δεν είναι σήμερα η μέρα να τα πούμε αυτά, να τα πούμε κάποια άλλη μέρα. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι σήμερα η μέρα, καταλαβαινόμαστε. Επειδή καταλαβαινόμαστε, αλλά δεν θέλω να μπούμε σήμερα σε αυτή τη συζήτηση, γιατί νομίζω δεν αξίζει η μέρα να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Και γι' αυτό πρέταξα και εγώ στο πρόσωπο της κυρίας Φίσα ακριβώς όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες που με αγνά αισθήματα θέλαν να υπάρξει μια παραδειγματική τιμωρία για τους δολοφόνους. Από την άλλη μεριά, νομίζω ότι αξίζει συγχαρητηρίων και η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία ανεξάρτητα από το κοινό αίσθημα έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε να την κάνει. Όπως έπρεπε να την κάνει με βάση τους δικανικούς κανόνες. Εννοείται, δεν και το συζητάμε. Στην περίπτωση αυτή ήταν και σε απόλυτη σύμπνοια, ας πούμε, με το κοινό αίσθημα. Μάλιστα. Και αυτή είναι μια καλή μέρα για τη δημοκρατία μας και για την δικαιοσύνη μας. Κύριε Λιβανέ, σας ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.